Φιλαράκια μου, τι κάνετε? Δεν θα με δείτε σήμερα, γιατί είμαι σούπερ μάρκετ, είναι η ώρα που κοντεύει να κλείσει και δεν προλαβαίνω να κάνω πολλά πράγματα. Ήρθα βιαστικά για να κάνω τα ψώνια της εβδομάδας στην ουσία και μη σας πω ότι δεν είναι καν της εβδομάδας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λιγάκι να σας δείξω σιγά σιγά τι έχω πάρει. Λοιπόν, πήρα μπανανούνες τσικίτα, να μου πεις γιατί τσικίτα. Δεν είναι προκειτήμηση στην συγκεκριμένη μάρκα, αν και έχω παρατηρήσει ότι όντως έχει πολύ καλές μπανάνες. Απλά ήταν οι πιο άγουρες που βρήκα, γιατί εμάς μας αρέσουν όσο πιο πράσινες γίνεται. Και να μην είναι και τεράστιες, δηλαδή δεν ήταν. Ήταν ένα μέγεθος που μας, είναι ένα μέγεθος που μας αρέσει. Λοιπόν, πήρα λωτούς, δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε τους λωτούς. Πήρα δύο, αυτή είναι πάρα πολύ σκληρή αυτή τη στιγμή. Είχα πάρει και την Παρασκευή. Και φανταστείτε, χτες φάγαμε τον πρώτο. Σήμερα είναι Δευτέρα. Και χτες, ψέματα, τους είχα πάρει Πέμπτη, όχι Παρασκευή. Και χτες κόψαμε τον πρώτο που έχουν μαλακώσει. Τους παίρνω έτσι, κάνα 2-3 το πολύ. Τους αφήνω έτσι να μαλακώσουν λίγο. Δεν θέλουμε πάρα πολύ. Θέλουμε δηλαδή να γινώσουν. Γιατί άμα τον φας τώρα έτσι τον λωτό, που είναι ακόμα σκληρός, είναι στιφός. Στιφίζει πολύ. Αν τον αφήσεις και γινώσει, αλλά να μην γίνει νιανιά, ρε παιδί, να μην γίνει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ νόστιμος. Όσοι δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ, μπορείτε να το πάρετε να δοκιμάσετε. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και νόστιμο φρούτο και πολύ ωραίο και γλυκό. Πήρα μιλά, τα Pink Lady παίρνω πάντα, το ξέρετε όσοι με παρακολουθείτε. Ένα ξυδάκι εδώ άσπρο, το οποίο αυτό το συγκεκριμένο το χρησιμοποιώ πάρα πολύ και στην καθαριότητα του σπιτιού, για άλατα, την πανιέρα όλη, με τα άλατα, με πώς το λένε, όλο και, και τον νηπτήρα και τον νεροχύτη, όπου έχει δηλαδή νερό και άλατα, ξυδάκι. Λοιπόν, πήραμε καροτάκια, εδώ, αυτό είναι 1 κιλό το συγκεκριμένο, πάρα πολύ νόστιμο αυτά τα καρότα τα συγκεκριμένα που παίρνω εδώ από το Νέτο. Παιδιά, ήρθα όπως σας είπα λίγο πριν το κλείσιμο και δεν έχει καθόλου ψωμί τίποτα και πήρα αυτό το συσκευασμένο αναγκαστικά γιατί φτιάχνω σαντουιτσάκια στα παιδιά στο σχολείο και θέλα ψωμάκι. Και επίσης πήρα και ψωμάκι του τόστ, γιατί γενικά είχαμε ξεμείνει από ψωμιά. Δεν ξέρω, τα φάγαμε όλα, δεν ξέρω τι. Τα φάγαμε, χαλάσανε. Κάποια χαλάσανε κιόλας και τα πετάξαμε, πλιάσανε. Λοιπόν, πήρα 3 γάλατα, γιατί εντάξει, δεν έχουμε ξεμείνει τελείως. Νομίζω έχουμε ένα ή 1,5 μπουκάλι, αλλά δεν μας φτάνει, γιατί βάζουμε και στο καφέ, πίνουμε και τα ροφήματά μας, οπότε θέλουμε γαλατάκι. Και πήρα 3 γιατί θα μπορούσα να πάρω παραπάνω, αλλά πήρα 3 μόνο και μόνο γιατί δεν χωράνε μισό ψυγείο, δεν ξέρω πού θα τα βάλω. Λοιπόν, πατατούλες, αυτό είναι 2,5 κιλά. Πατάτες έτσι πάντα χρειάζονται. Κρεμμυδάκια, γιατί είδα σήμερα ότι έχω μείνει με ένα κρεμμύδι. Δεν είχε απ' τα άλλα, έτσι πήρα κόκκινα. Λεμόνια, γιατί πάλι είδα ότι νομίζω 1 ή 2 λεμόνια έχω στο ψυγείο. Αναγκαστικά τα λεμονάκια τα βάζω στο ψυγείο, γιατί αλλιώς χαλάνε. Έχω πάρει 2 χυμούς multivitamin, όπως βλέπετε. Τους βάζουμε στο ρόφημά μας της Forever. Μας αρέσει πάρα πολύ με το χυμό και το γάλα. Λοιπόν, εδώ πήρα σοκολατάκια τα οποία έχουν κεράσει και λικέρ μέσα. Τα λατρεύω αυτά από πιτσιρίκα. Αυτά τα παίρνω πιο πολύ για μένα, εγώ τα τρώω. Είναι η καταστροφή μου που λέμε, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν παίρνω τη γνωστή μάρκα που είναι πάρα πολύ κρυβή. Παίρνω αυτή του Netto τη μάρκα. Τα οποία τα πήρα πρώτη φορά να τα δοκιμάσω και έχουν βγει πάρα πολύ καλά, παιδιά. Λοιπόν, πήρα αυτά τα σαλαμάκια, τα οποία εγώ δεν τα πολύ συμπαθώ τα σαλάμια αέρος γενικότερα. Αυτό το συγκεκριμένο είναι και φλουγγέλ, είναι δηλαδή πουλερικό. Και αρέσουν πάρα πολύ στα μικρά, πάρα πολύ. Και τους αρέσει να τα βάζω στο σχολείο, γι' αυτό και τα παίρνω, για κανένα άλλο λόγο. Γενικά, εμείς δεν παίρνουμε, αλλά με τα πιτσιρίκια, επειδή είναι δύσκολα αρκετά με το φαγητό και δεν μπορώ να βάλω και πολλά πράγματα στο σχολείο, προσπαθώ να παίρνω πράγματα τουλάχιστον που τα καταναλώνουν εκεί, γιατί δεν είμαι εκεί για να προσπαθήσω να τους κάνω λίγο καλύτερη διατροφή, να το πω έτσι. Τους βάζω εκεί τα σαντουιτσάκια τους και αυτά και τους βάζω και λίγο σαλαμάκι που τους αρέσει για να το τρώνε ίσα ίσα να μην έχω τύψει ότι μένουν ουσιαστικά τα παιδιά. Λοιπόν, πήρα 0,5 κιλό ντοματούλες αυτές εδώ. Δεν λένε και τίποτα, μην φανταστείτε, αλλά για σάλτσα τις παίρνω, οπότε δεν με πολύ νοιάζει. Και πήρα και αυτά τα ντοματάκια, τα οποία αυτά είναι 500 γραμμάρια. Α, 700 γραμμάρια, οκ. Ναι, γενικά τρώμε πολλά ντοματάκια, βάζω και στο σχολείο στα παιδιά, τους αρέσει.
Έχω πάρει αυτά τα λουκανικάκια, τα οποία είναι και αυτά, αν δείτε, όχι αυτά ψέματα, είναι, ναι, αυτά είναι χοιρινά, όχι λάθος, νομίζω ότι είχα πάρει τα φλούγγελ πάλι, αλλά τέλος πάντων, okay. Είναι χοιρινά, συνήθως πάρω τα πιο μεγάλα, τα οποία έχουν γύρω στα 6,70 το κιλό, πριν ένα κιλό δηλαδή. Αλλά αυτά, επειδή τα έχει σε προσφορά τώρα, τα έχει 2 ευρώ το τεμάχιο και στο κιλό, αυτά βγαίναν πιο φθηνά από τα άλλα. Και εγώ αυτά τα χρησιμοποιώ, ξέρετε, καμιά φορά τα φτιάχνω αυγουλάκια όταν έχω ξεμείνει από φαγητό ή καμιά ομελέτα και τα φάζω σαν συμπλήρωμα, ξέρεις, αυγά με λουκάνικα. Αυτό. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ τα πολύ ωραία. Είναι ζύμη, έτοιμη ζύμη, το δείχνει εδώ κάπως. Που το κόβει, είναι έτσι. Αχ, δεν είναι ανοιχτό. Θα σου πω, είναι ζύμη, έτσι μακρόστενο, σαν μπαστούνι. Έχει 3 μπαστούνάκια μέσα, 1, 2, 3. Τα οποία τα κόβει, εδώ δείχνει πάρα πολύ καλά νομίζω. Τα κόβει και σου βγαίνουν γύρω στα 30 κομμάτια, δηλαδή γίνουν γύρω 30 μπισκότα. Και έχει αυτό και αυτό. Τα έχω πάρει, τα έχω δοκιμάσει με πάρα πολύ νόστιμα. Αρέσουν και στα μικρά. Οπότε, ναι, τα ξαναπήρα τώρα. Τα φτιάχνω μαζί με τα μικρά αυτά, του αρέσει πάρα πολύ. Έτσι, για να παίρναμε και λίγο χρόνο μαζί. Να τους βάζω λίγο και στην κουζίνα, οπότε τους αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Λοιπόν, εδώ έχω πάρει αυγουλάκια. Παίρνω πάντα αυγά ελευθέρας βοσκής, Freiland Haltung που λέει. Συνήθως παίρνω το large, αλλά δεν είχε, τώρα πήρα medium. Και τα συνδύασα, λέω, αφού πήρες αυγά, πάρε και λουκάνικα. Μέσα στη εβδομάδα σίγουρα θα χρειαστεί να φτιάξω. Τώρα με τη δουλειά, παιδιά, δεν προλαβαίνω κιόλας. Πολλές φορές δεν έχουμε κάποιο φαγητό. Οπότε είναι μια καλή λύση, ξέρεις, αν δεν έχεις να φτιάξει κάτι για την οικογένεια να φάει. Λοιπόν, τώρα αυτά που θα σας δείξω εδώ είναι το φαγητό που θα φτιάξω για αύριο. Λοιπόν, έχω πάρει κοτόπουλο το οποίο είναι σε κομμάτια και έχει, είναι από σκόρδο και μέλι. Έχουν, είναι όχι παναρισμένα, πώς το λένε. Δεν μου έρχεται τώρα η λέξη. Είναι βουτυγμένα τέλος πάντων σε μέλι και σκόρδο, σε μία πάστα και είναι κατεψυγμένα και βγαίνουν έτσι πολύ ξανθά, πολύ χρυσά δηλαδή το χρώμα τους. Έχω πάρει 2 πακέτα και θα βάλω αυτά εδώ από κάτω, τα οποία λέγονται Fannen Gemüse, θα σας εξηγήσω σε λίγο όσοι δεν ξέρετε τι είναι. Είναι ιταλικού στυλ, έχει κολοκυθάκι, μελιτζάνα, φασολάκι, ελιά, μπρόκολο, τσιπάνια στα μάτια, έχει πιπεριά, καρότο. Έχει απ' όλα. Τα λένε Fannen Gemüse εδώ στη Γερμανία, γιατί αυτά τα ρίχνει στο τηγάνι. Σε 8 με 10 λεπτά είναι έτοιμα. Μπορεί να το βάλει βέβαια και στο φουρνάκι από ό,τι δείχνει εδώ. Αλλά εγώ τα βάζω πολλέ φορέ και στο φούρνο. Και τι θα κάνω, θα βάλω αυτά από κάτω. Θα βάλω και τα μανιτάρια. Πήρα και μανιτάρια γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα μανιτάρια να τα βάζω με αυτό το φαγητό. Θα βάλω και το κοτοπουλάκι από πάνω. Και το κοτόπουλο θα βγάλει τα υγρά του. Δεν βάζω τίποτα, παιδιά, ούτε αλάτι, ούτε τίποτα, έτσι. Όπως είναι, μόνο το κοτόπουλο, η γεύση που έχει, πέφτει πάνω στα λαχανικά και γίνεται πεντανόστιμο. Και τρώνε και τα πιτσιρίκια εννοείται. Και στο τέλος άφησα εδώ αυτό το πολύ υγιεινό. Έχω πάρει 5 σοκολάτες της Μίλκα. Έχω πάρει αυτή με το ωραίο. Αυτή είναι στα 300 γραμμάρια, αν δεν κάνω λάθος, ναι, 300 γραμμάρια. Παιδιά, της έχει 2 ευρώ, 1,99 για την ακρίβεια, από 3,5 που της έχει κανονικά. Και έχει, πήρα αυτή με την ωραίο, πήρα 5. Πήρα αυτή την peanuts caramel. Πήρα αυτή την strawberry cheesecake, την οποία δεν θυμάμαι αν την έχω δοκιμάσει ή αν έχω δοκιμάσει κάτι παρόμοιο. Σίγουρα έχω δοκιμάσει την άλλη με τη φράουλα. Αλλά γενικά, εντάξει παιδιά, Μίλκα είναι, ό,τι και να είναι, θα το φάμε. Νόστιμο είναι, το λατρεύουμε. Λατρεύω, γενικά Μίλκα τη λατρεύουμε. Αυτή είναι με μπισκότο. Choco and cakes λέει. Έχει και σοκολάτα από κάτω, μπισκότα και εδώ που πάρω έχει μια κρεμούλα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ νόστιμο και φουλ παχυντικό, έτσι να τα λέμε και αυτά. Και έχω πάρει και την κλασική, ρε παιδί μου, με το φουντούκι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η σοκολάτα με το φουντούκι. Και αυτή έχει το ολόκληρο το φουντούκι μέσα, έτσι να το τρως, να το ευχαριστείς, να σπάς το δόντι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, αυτό ήταν το σούπερ μάρκετ για σήμερα. Νομίζω σας τα έδειξα όλα. Κοιτάω τώρα μήπως έχω ξεχάσει κάτι. Όχι, νομίζω σας τα έδειξα όλα. Όλα, ναι. Τώρα δεν ξέρω πόσο θα βγει, αλλά θα το βάλω στο thumbnail, οπότε πριν ανοίξετε ακόμα το βίντεο θα ξέρετε πόσο έχει. Λοιπόν, αυτό ήταν το σούπερ μάρκετ για σήμερα, παιδιά, το εβδομαδιαίο. Πιστεύω ότι την Παρασκευή θα ξανάρθω σίγουρα για γάλα, για καμιά μπανάνα, για κανένα μήλο, δηλαδή ξέρετε τα συμπληρωματικά. Και να δούμε και τι θα μαγειρέψουμε το Σαββατοκύριακο. Αλλά μέχρι τότε θα δούμε, αν έχω το χρόνο θα κάνω πάλι supermarket haul. Αυτό το έκανα πολύ έτσι τώρα βιαστικά, με βλέπετε κιόλας. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε και θα τα ξαναπούμε. Φιλάκια!